Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε την σύνδεσή μας, όπως είπαμε, με τον πρώτο μας καλεσμένο. Πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι, αν δεν κάνω λάθος, έτοιμος για αναχώρηση στην Αθήνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είστε έτοιμος, κύριε Πρόεδρε, ωραίος ο τίτλος αυτός, να φύγετε για την Αθήνα, να συμμετάσχετε στο μεγάλο συλλαλητήριο που οργανώνετε. Αυτό είναι το τρίτο, το τέταρτο συλλαλητήριο που οργανώνετε τώρα από τη στιγμή που ξεκίνησε η συζήτηση για την ανώτατη εκπαίδευση, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κύριε Πρασόπουλε. Όχι ακριβώς. Βρισκόμαστε στην ένατη εβδομάδα κινητοποιήσεων και είναι το δεύτερο πανελλαδικό συλλαλητήριο που έχει γίνει τους τελευταίους δύο μήνες ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τη διάλυση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης στη χώρα. Να πούμε βεβαίως ότι το Πολυτεχνείο, εσείς είστε πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, είστε από την πρώτη στιγμή ουσιαστικά στα κάγκελα κατά αυτού του νομοσχεδίου, σωστά? Ναι, έτσι ακριβώς. Το Πολυτεχνείο Κρήτης από την πρώτη εβδομάδα όπου άνοιξαν οι σχολές μετά το πέρας των διακοπών του Χριστουγέννων βρίσκεται υποκατάληψη μέχρι και σήμερα. Και σήμερα ετοιμαζόμαστε από το Σύλλογο των Φοιτητών να ανέβουμε όλοι μαζί στην Αθήνα προκειμένου να δώσουμε το παρόν στο πανελλαδικό συλλαλητήριο. Βέβαια, το συλλαλητήριο, το νομοσχέδιο, με συγχωρείτε κύριε Πρασόπουλε, είναι σε συζήτηση, είναι στη Βουλή. Τις τελευταίες μέρες ακούμε τις τοποθετήσεις και των εκπροσώπων των κομμάτων. Την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφιστεί κιόλα. Έτσι ακριβώς είναι. Η κυβέρνηση με μία fast track διαβούλευση και στην πραγματικότητα με κανένα διάλογο χωρίς τη συγκατάθεση της ακαδημαϊκής κοινότητας, χωρίς την συγκατάθεση των φοιτητών, των ακαδημαϊκών, του προσωπικού των πανεπιστημίων, έρχεται μόνη της να ψηφίσει ένα νόμο τομή, αν θέλετε, για την ελληνική κοινωνία, όπου θα ιδιωτικοποιήσει πρακτικά τη δημόσια εκπαίδευση. Είναι ένας νόμος ο οποίος θα διαλύσει τα πτυχία μας και έρχεται να φέρει ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα, όπως ακριβώς, ας πούμε, γίνεται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Και κατά την άποψή μας, αυτό το πράγμα θα αποτελέσει ταυτόπλακα για τα δημόσια ΑΕΗ. Κύριε Πρασόπουλε, τη στάση τώρα των άλλων κομμάτων, των άλλων πολιτικών κομμάτων, πώς τη βλέπετε για το συγκεκριμένο θέμα? Εντάξει, η κυβέρνηση το φέρνει, τα άλλα κόμματα πώς τα βλέπετε? Από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα με διάφορες, ας πούμε, τοποθετήσεις δημοσίων προσώπων από τα υπόλοιπα κόμματα, μάλλον η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα το ψηφίσει μόνη της, ίσως με ελάχιστες μεμονωμένες εξαιρέσεις. Ναι. Καλά, βλέπουμε πάντως και στο ΠΑΣΟΚ βλέπουμε μια μικρή αναταραχή, έτσι, εσωτερική. Τώρα, πράγματι. Με δεδομένο ότι έχει την πλειοψηφία και προφανώς οι βουλευτές θα ακολουθήσουν τη γραμμή και θα ψηφίσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, από εκεί και πέρα τι γίνεται? Η ακαδημαϊκή κοινότητα σχεδόν στο σύνολό της, υπάρχουν κάποιες παραφωνίες θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά σχεδόν στο σύνολό της είναι κατά όλο αυτό. Πώς θα περπατήσει ένας τέτοιος νόμος και πώς θα συνεχίσει η ακαδημαϊκή κοινότητα και εσείς οι φοιτητές, πώς θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις σας? Κοιτάξτε, νομίζω από πλευράς φοιτητών, καθηγητών και προσωπικού των πανεπιστημίων οι διαθέσεις είναι ξεκάθαρες. Έχουμε τοποθετηθεί ρητά ο καθένας από τα θεσμικά του όργανα ενάντια σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Νομίζω κιόλας ότι όλη η κοινωνία είναι μαζί μας στον αγώνα αυτόν, καθώς πλέον το παιδί της μέσης ελληνικής οικογένειας δεν θα έχει τη δυνατότητα και στην πρόσβαση στις δωρεάν σπουδές. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και η ιστορία του φοιτητικού κινήματος έχει δείξει ότι κάποιοι νόμοι έχουν ενεμένοι ψηφιστεί, στην πραγματικότητα όμως δεν εφαρμόζονται. Χαρακτηριστικός είναι ο νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, που είχε γίνει αντίστοιχη, ας πούμε, αναταραχή τα προηγούμενα χρόνια και ψηφίστηκε το 2021, αλλά στα πανεπιστήμια δεν έχει τεθεί ακόμα σε εφαρμογή και οι φοιτητές με τους φοιτητικούς συλλόγους και ούτω καθεξής έχουν προχωρήσει πάρα πολλές φορές στο να τον μπλοκάρουν όποτε πάει κάτι τέτοιο να εφαρμοστεί. Μιλάτε για το νόμο για την πανεπιστημιακή αστυνομία, όμως εδώ δεν μιλάμε για μερικούς αστυνομικούς που θα έρχονταν στα πανεπιστήμια. Μιλάμε για μερικούς, δεν ξέρω αν είναι κολοσσοί ή εν πάση περιπτώσει, μερικούς επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να μπουν στην εκπαίδευση με αυτόν τον τρόπο. Και εδώ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
Δεν ξέρω δηλαδή τι περιθώρια θα, θα αφήσει όλο αυτό στο κίνημα, καταλάβατε. Εγώ νομίζω ότι 2 μήνες τώρα προειδοποιούμε στην πραγματικότητα. Προειδοποιούμε για έναν νόμο που αν τεθεί σε εφαρμογή θα οξύνουμε ακόμα περισσότερο τις κινητοποιήσεις μας. Νομίζω βέβαια κιόλας ότι υπάρχουν και θεσμικά και νομικά ζητήματα. Mm. Το περιεχόμενο του νόμου είναι εντελώς αντισυνταγματικό. Συνταγματολόγοι έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους ως προς το πώς θα εφαρμοστεί αυτός ο νόμος και αν είναι στα όρια του θεμητού, ας πούμε, και του... πώς να το πω... Συνταγματικού. Του συνταγματικού, ας πούμε. Αν και η αλήθεια είναι ότι και αυτοί μεταξύ τους, οι συνταγματολόγοι εννοώ, έχουν κάποιες διαφωνίες, δηλαδή δεν τα πολύ βρίσκουν τελευταία σχετικά με το ζήτημα. Βλέπουμε διαφορετικές απόψεις. Παρ' όλα αυτά το Σύνταγμα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και απόλυτα κατανοητό ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα είναι αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν. Και κάτι τέτοιο, ας πούμε, έρχεται να παρακάμψει ο συγκεκριμένος νόμος. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να αναθεωρήσει αυτή τη στιγμή το Σύνταγμα, γι' αυτό και μέσα από αυτό το νόμο έρχεται να το παρακάμψει. Οπότε θεωρούμε, ας πούμε, και το φοιτητικό κίνημα θα μπει μπροστά για να μην τεθεί σε εφαρμογή σε καμία περίπτωση ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Και ταυτόχρονα όμως όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και συνολικά ας πούμε, ο προοδευτικός κόσμος της κοινωνίας, ο νομικός κόσμος, θα σταθεί απέναντι. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι είναι σίγουρο. Άρα λέτε ότι μέχρι τώρα μάλλον κινητοποίηση σας ήταν μάλλον τα προεόρτια, αν ψηφιστεί και ακριβώς, περάσει ακριβώς. Νόμος, από αύριο ξεκινάμε. Απαντήστε πιο δυναμικά. Μάλιστα, έτσι είναι. Που σημαίνει ότι ενδεχόμενα να έχουμε και προσφυγή, ας πούμε. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ναι, ναι. Νομίζω ότι τίθεται προς τα εκεί το ζήτημα. Ούτως ή άλλως. Αλλά νομίζω ότι αύριο, σε περίπτωση που ψηφιστεί δηλαδή, εν τέλει αύριο ξεκινάμε. Φοιτητές από όλη τη χώρα έχουμε δώσει ραντεβού στις 12 η ώρα στα προπήλαια. Uh-huh. Πάνω από 200 φοιτητικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα, με τις σχολές τους κλειστές, έχουν δώσει το ραντεβού αύριο για να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η κοινωνία νομίζω θα είναι μαζί μας. Εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές. Εργαζόμενοι από άκρη σ' άκρη της Ελλάδας θα παρευρεθούν προκειμένου να εναντιωθούμε ρητά και ξεκάθαρα απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, απέναντι στη διάλυση της προοπτικής μας, της νέας γενιάς και απέναντι, ας πούμε, στην υποβάθμιση των πτυχίων μας που θα έρθει, ας πούμε, με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρασόπουλε, για αυτή την παρέμβαση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και βεβαίως είμαστε εδώ για να δούμε και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση εδώ και πώς ακριβώς θα προχωρήσει.